Η λιτότητα στα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα αλλά και στην Αιτωλοκρανία κατέστρεψε την υγεία των ανθρώπων και αύξησε τη θνησιμότητα του πληθυσμού, ενώ μια ακόμη αιτία είναι και τα τροχαία δυστυχήματα. Το φετινό καλοκαίρι στην Αιτωλοκρανία σημειώθηκε μεγάλη αύξηση θανάτων και δυστυχώς αρκετών νέων ανθρώπων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο στο Αγρίνιο τον Ιούνιο του 2018 οι ταφές στο Δημοτικό Κημητήριο ήταν πάνω από 20 και κατά το μήνα Ιούλιο πάνω από 25, με αποτέλεσμα κανείς από τους διεργαζομένους να μην μπορέσει να κάνει χρήση της κανονικής του άδειας. Το Τμήμα Κημητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου λειτουργεί σε 12-ωρη βάση, σε δύο βάρδιες, πρωί και απόγευμα, 365 ημέρες το χρόνο, με δύο εργάτες καθαριότητες νεκροταφείου. Και μπορεί το γεγονός αυτό να προκαλεί θλίψη σε όλους. Δεν πάβει όμως να είναι μια πραγματικότητα που αναγκάζει το Δήμο να προχωρήσει στην πρόσληψη δύο εργατών καθαριότητας νεκροταφείου, δηλαδή νεκροθαυτών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, προκειμένου να ενισχυθεί το τμήμα των κημητηρίων και να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν και ταυτόχρονα να μπορέσουν επιτέλους οι δύο μόνιμοι υπάλληλοι να λάβουν μέρος της κανονικής τους άδειας. Αν μας δώσετε 1 λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.